Λάκη Καβαλά, σε καλωσορίζω στη γενέτειρά σου, στον Πειραιά σου. Γεια χαρά, Πειραιά. Χαίρομαι που μπορώ να σας κάνω να ακούσετε κάποια πράγματα, γιατί από εκεί ξεκίνησα να μιλάω, εκεί πήγα σχολείο, στη Γαλλική Σχολή στο Σεν Πολ, και άρχισα να αισθάνομαι ότι είμαι ένας χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Λάκη, θεωρείς ότι ο τόπος που γεννιόμαστε, η πόλη που γεννιόμαστε, παίζει καθοριστική σημασία για την εξέλιξή μας μετέπειτα? Καταρχήν, ο τόπος που γεννιόμαστε είναι επιλογή των γονιών μας. Και τη στιγμή που θέλουν να μας βάλουν στο καλύτερο σημείο, ειδικά για τις σπουδές, σίγουρα ξέρουν πολύ καλά ότι είναι λογικό να ξεκινάει η πορεία μας από τη γενέτειρά μας. Άρα, συμφωνείς με αυτό που λέω, έτσι? Πες μου λίγο. Ο Πειραιάς είναι ένα υπέροχο λιμάνι, είναι ένα υπέροχο μέρος. Εμείς μετά τη σχολή πηγαίναμε είτε στην Καστέλα, είτε στη Φρεατίδα, είτε στο Καβοντόρο που ήταν τότε, ξέρεις, εκεί από κάτω, το νησάκι που λέγαμε. Οπότε είχαμε και νησάκι και ουζάκι, οι μεγάλοι, όχι εμείς τα παιδιά. Οπότε ήταν ένας πολύ ωραίος χώρος για να ξελαμπικάρει κάποιος και να αφοσιωθεί στις σπουδές του. Λάκη, δώσ' μου μια εικόνα του Απόστολου εκείνης της εποχής, του μικρού Απόστολου, τα πρώτα του όνειρα, και στον Πειραιά και εκτός Πειραιά, γιατί στη συνέχεια φύγατε με τους γονείς σας, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά ας επικεντρωθούμε λίγο στον Πειραιά και στα πρώτα σου, εκεί, αν θέλεις, σκυρτήματα των ονείρων. Κοίταξε, εγώ ήμουν ένα ατίθασο άτομο, έβαζε να φανταστεί στο Χατζηπαυλή και άλλους να με πάνε βαρκάδα. Ντυνόμουν όπως ήθελα και γι' αυτό μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα έπαιρνα αποβολή για να πάω να αλλάξω. Αλλά το θέμα είναι ότι έκανα την αρχική μου ιδέα το να βάλω το outfit που ήθελα. Και αυτό είναι γιατί μετέπειτα σπούδαζα χωρίς και αυτοί να το καταλαβαίνουν, εκτός το σχολείο και σχέδιο και μόδα επάνω μου. Οπότε τα βιώματά μου ήταν ενός παιδιού διεθνούς, όχι ενός απλά Πειραιώτη. Από ό,τι φάνηκε στο μέλλον. Δηλαδή, τολμούσα να κάνω πράγματα. Τη μία μέρα νόμιζα ότι είμαι ο David Bowie, την άλλη μέρα ο Mick Jagger, της εποχής μου τα άτομα. Μετά διάβαζα το Σαλίου Λε Κοπέν που το έπαιρνα από το Δημοτικό Θέατρο, εκεί το έφερνε το περίπτερο, αυτά τα ξένα, τα γαλλικά περιοδικά. Και προσπαθούσα να ανήκω στο σύμπαν, όχι μόνο στον Πειραιά, αν και πόσο τον αγαπούσα. Και εκεί ήταν η απογείωσή μου και η προσγείωσή μου πάντα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω, αγαπημένα μου Λάκη, ότι ήσουν θέση και φύση Πειραιώτης, yeah, γιατί ο Πειραιάς είναι λιμάνι. Yeah. Άρα έχει όλο αυτό. Έχει τον κόσμο, την παγκοσμιότητα. Ακριβώς. Βέβαια, έχω στεναχωρηθεί για ένα πράγμα, ότι δεν ήμουν ένα από τα παιδιά του Πειραιά της Μελίνας Μερκούρη. Θα μπορούσες να είσαι. Αστειεύομαι τώρα, βέβαια. Κοίταξε, τα βιώματα μου είναι υπέροχα, γιατί εγώ είχα να κάνω τις σπουδές μου και τέτοια. Κάποια στιγμή, ένας άνθρωπος που έχει όνειρα, μπορεί το περιβάλλον του να του τα δίνουν, αλλά πρέπει να έχει και αυτό μια τόλμη και να τον ερεθίζουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, στον Πειραιά έχουμε τον ήχο, έχουμε τα χρώματα, έχουμε την καλοπέραση, δηλαδή πόσοι μπουζουξίδες δεν εμπνεύστηκαν από τον Πειραιά, πόσοι δεν ήταν από τον Πειραιά και από τα περίχωρά του. Πόσα χρώματα έχουν τα φουγάρα βασικά. Εγώ μια μέρα έλεγα, βλέπω μόνο τα φουγάρα των πλοίων. Και είχαν αυτά τα υπέροχα χρώματα, κίτρινα, κίτρινο-κόκκινα, πράσινα. Δηλαδή, εμένα μου δώσανε πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίς τον Πειραιά, οι πρώτες σου εικόνες, τα πρώτα σου, αν θέλεις, σχέδια δεν θα ήταν το ίδιο, δεν θα είχαν την ίδια. Όχι, δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Εγώ είμαι ευτυχής που έγινε έτσι το πράγμα. Φυσικά, αν είχα γεννηθεί στην έρημο Σαχάρα, δεν θα είχα τα ίδια ερεθίσματα, βεβαίως. Αυτά του Πειραιά είχαν φασαρία και εμένα μου αρέσει η φασαρία. Η μελετημένη φασαρία μου αρέσει. Λάκη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχεις αναρχικά στοιχεία μέσα σου. Εννοείται. Αν και δεν έχω βγει ποτέ με πλακάτ. Και τώρα τελευταία, ξέρεις, υπάρχει ένα άτομο που είναι ένα application που βάζουν ένθεση κάποια πλακάτ. Ναι. Μια μέρα είδα, έχει έναν, ας πούμε, Άγγλο, γιατί έχει μακριά μαλλιά και τέτοια, τον 70's και λέει, φέρτε πίσω τα λακ, ξέρεις, τα ρούχα που φτιάχνουν. Ναι. Και λέω, ρε, εσύ, τι γίνεται εδώ πέρα, και μετά μου είπαν ότι είναι ένα application, γιατί την άλλη μέρα είπε, φέρτε πίσω, ξέρω εγώ, την τάδε εκπομπή. Άρα, και όντως έχω αυτά τα αναρχικά στοιχεία, όμως δεν προκαλώ άλλους, γιατί πάνω στην αναρχία μου θέλω να έχω τις λεωφόρους άδειες και να κυκλοφορώ μόνος μου και να στέλνω το μήνυμά μου συγκεκριμένα. Αν σε ρώταγα
ποια είναι η πρώτη αναρχική πράξη που έκανες στη ζωή σου, αυτή που θυμάσαι τουλάχιστον, συνειδητά, ποια θα ήταν? Αυτή, κάθε μία φορά την εβδομάδα, ο Φρέρ Πολυκάρπ ή ο Φρέρ Πιέρ, να μου λέει καβαλάς, πήγαινε σπίτι να αλλάξεις, γιατί η περιβολή σου αυτή δεν είναι, είναι αναρχική. Πώς δεινώσουν, δηλαδή... Κοίταξε, να δεις, ας πούμε, όταν πήγαινα σχολείο, που ήταν το 68, ναι. 67, 65, τότε λοιπόν που είχαν πρωτοβγεί οι καμπάνες, γιατί ήταν late 60s και έβγαινε αυτό το 70s look που λέμε, η καμπάνα ήταν, ας πούμε, 23 πόντους, εγώ την έβαζα 31 πόντους. Πήγαινα δηλαδή και ανέμιζα, αφού να φανταστείς σκούπιζα το δρόμο χωρίς να το καταλάβω, γιατί αυτά έπρεπε να, έχουν, να είναι μακριές και φαρδιές. Και όπως περνούσα, δηλαδή ο Δήμος τότε έπρεπε να μου δώσει επίδομα. Καθάριζα τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Πες μου κάτι στο βιογραφικό σου, σχεδιαστής μόδας, επιχειρηματίας. Εγώ γιατί δυσκολεύομαι και αυτές οι δύο ιδιότητες με περιορίζουν. Με περιορίζουν σε σένα. Λοιπόν, σήμερα, στα επόμενα 5 λεπτά, βαπτίζεται από εσένα ο Απόστολος Γαβαλάς. Και τι επάγγελμα θα του έδινες, τι θα του ευχόσουν να κάνει όταν θα μεγαλώσει, πώς θα σου άρεσε να είναι. Μου βάζεις δύσκολα τώρα. Καλλιτέχνης, άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, opinion leader, συντονιστής, καθηγητής, σχεδιαστής, χορευτής, ηθοποιός. Έλα, διάλεξε ένα. Η θέση σου για μένα είναι πιο πολιτική, Λάκη. Όσο και αν ακουστεί παράδοξο, εγώ επιμένω στο αναρχικό στοιχείο που έχεις. Ξέρεις γιατί? Θεωρώ ότι είσαι από τα άτομα εκείνα που κάποια στιγμή στη ζωή τους αποφάσισαν να κάνουν την υπέρβαση. Και εμένα αυτό, ξέρεις, πάντα με εγωιτεύει στους ανθρώπους. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα σου πω για σήμερα, αλλά αυτό έχει ρίζες από όταν ήμουν μικρό παιδί. Διεκδικώ μία ιδιαίτερη θέση που μέσω της γνώσης μου την μεταλαμπαδεύω. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να τολμήσει. Γιατί τότε λέγανε θα πάμε στον Άρη, ενώ θα πάμε εκτός του σημερινού φορμαρισμένου σύμπαντος και δεν μπορούμε να δούμε ένα Γαβαλά ο οποίος φοράει αυτά που φοράει. Το όμως που δεν είναι δική του ευρεσιτεχνία, τα έχει κάπου δει. Κάποιος κάτι τον εμπνέει, κάτι τον κάνει να μπει σε αυτό το σύστημα. Και θα σου πω κάτι το οποίο δεν θέλω να διαστραβλωθεί καθόλου όσον αφορά την αναρχία μου που λες τα πράγματα. Υπάρχει ένα ούφο που κατεβαίνει στη γη. Βλέπει έναν τσολιά, έναν ιερέα και το Γαβαλά. Ναι. Ποιον θα πει ότι είναι πιο περίεργος με μια έννοια? Βάλε εσύ τα τακτοποίησέ τα. Επειδή δεν μπορείς όμως να το πεις, γιατί εγώ πρέπει να απαντήσω, θα βάλει τον ιερέα, τον τζολιά και μετά τον Γαβαλά. Άρα λοιπόν, αν πάρεις το οπτικό πεδίο, δηλαδή βλέπουμε ένα άτομο, αυτή τη στιγμή και μιλάμε και έχουμε εικόνα. Αν αφαιρέσεις την εικόνα και ακούς μόνο αυτά που λέει, θα βγάλεις μία γνώμη, τον λόγο. Και αν κάνεις το αντίθετο και δεις μόνο την οπτική εικόνα, θα βγάλεις μία άλλη γνώμη. Όταν τα βάλεις και τα δύο μαζί και υπάρξει ενδιάμεσα το body language που λέμε, δηλαδή η αυτεπιβολή, θα αρχίσεις να σχηματίζεις μία γνώμη. Στο τέλος, νομίζω ότι θα έχεις μαγευτεί στη γνώση που έχω και σε αυτό που θέλω να μεταδώσω. Εγώ δεν θέλω να μεταδώσω καμία εικόνα. Έτσι κι αλλιώς και τα ρούχα μου, τα dot luck, είναι απλά ρούχα. Καθημερινά. Έχω μία πειθαρχία και το έκανα έτσι με το να έχει να κάνει με τον μπαλέτο και τα λοιπά, γιατί είναι σαν να μπαίνουμε ξανά σε σχολή. Οπότε προτρέπει στον κόσμο να πειθαρχήσει με μία έννοια. Αλλά δεν λέω να είναι σαν και εμένα που είναι θεατρικό το ντύσιμό μου. Και ευτυχώς που το έκανα τόσο καιρό, γιατί γι' αυτό ο Πλατάκης με πήρε και ο Μαυρίκης Μαυρικίου για να κάνω αυτό το ρόλο. Γιατί έχω αυτή τη θεατρικότητα που είναι έμφυτη στη ζωή μου γενικότερα. Έτσι. Ναι, αλλά η παράσταση τελειώνει σε 2 ώρες. Η ζωή συνεχίζεται, έχει άλλες 22 ώρες για να δείξεις ποιος είσαι. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμη και όταν κοιμάσαι, και εκεί δείχνεις ποιος είσαι. Κατάλαβες, γιατί την άλλη μέρα ξυπνάς ή κακοδιάθετος ή ευδιάθετος. Οπότε λοιπόν, ακόμη και ο ύπνος σου προσδιορίζει το τι είσαι. Άρα μου μιλάς για συνέπεια ζωής. Ναι. Εγώ σέβομαι πολύ τα πράγματα, τα ήθη και τα έθιμα, πάνω απ' όλα. Από εκεί πέρα όμως είμαι ένα άτομο που έχει έρθει κάτω για να δώσει, να προσπαθήσει μάλλον, να δώσει ένα βήμα παρακάτω. Αλλά μέσω της γνώσης πάντα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς. Λάκη, θέλω να επισημάνω εδώ και κάτι άλλο, ότι
πολλούς ξένησε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών η φετινή σου πρωταγωνιστική εμφάνιση στο περίφημο musical Το Κλουβί με τις Τρελές. Ναι. Αν δει όμως κανείς το βιογραφικό σου με πολλή προσοχή, φύγει από τη μόδα, έχει σπουδάσει δίπλα στη Ραλουμάνου, στην περίφημη σχολή της Ραλουμάνου Μπαλέτο, έχει χορέψει στην Ιταλία. Ακριβώς. Ήσουνα. Αλλά αν ήξερε εκεί τι γινόταν. Έχει συνεργαστεί με την σπουδαία Ραφαέλα Καρά. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει. Και τα αγαπημένα τη παιδιά τη Ραφαέλα Καρά που ήταν μια σκύλα. Με την πολύ καλή έννοια. Α, στη ναι. δουλειά τη, βέβαια. Ναι. Ναι. Πολύ, πολύ. Άρα, κάνει, μηδενίζει το κοντέρ και επαναεφευρίσκει τον εαυτό σου ή επανασυστήνεσαι με έναν τρόπο. Όχι, κατά κάποιο τρόπο ενδιάμεσα αυτό έγινε. Γιατί α πάμε στο χορό, εντάξει. Θα πάμε στον χώρο και θα πούμε ότι έχω χορέψει στο Dancing with the Stars. Ναι. Έφτασα και μέχρι το 12ο επεισόδιο. Δύο επεισόδια πριν τον τελικό. Που ευτυχώς δηλαδή που δεν με πήγαν σε τελικούς, γιατί δεν άξιζα. Υπήρχαν τόσα ταλέντα εκεί πραγματικά. Μετά, τη δεύτερη χρονιά έγινα κριτής σε αυτό το show. Άρα λοιπόν κάτι πάει να πει αυτό. Δηλαδή από εκεί που χόρεψα μετά με βάλαν κριτής. Δηλαδή αυτό το upgrade είναι τρομερό για έναν άνθρωπο και πολύ τιμητικό. Έπειτα είμαι κριτής. Σε ένα show, να το πούμε, που είναι για το styling. Ναι. Άρα λοιπόν βάζω και αυτή τη δουλειά μου μέσα. Είμαι καθηγητής σε μια σχολή, την Πανσίκ, που είναι στα παιδιά που τους μεταδίδω τις γνώσεις μου. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν γύρω-γύρω από το look, από το styling, από το χορό, από το παίξιμο. Το θέαμα. Από το θέαμα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να μην έχω πάει αυτό καθεαυτό να μάθω αυτό το πράγμα του. Το action, αλλά δεν το κάνω. Γιατί κάνω συνέχεια τις πρόβες μου, ακούω τις συμβουλές. Από την άλλη μεριά πρέπει να έχω αυτό το αλλιούρ του star, γιατί έτσι θέλει το έργο. Και καμιά φορά γελάω με εμένα και λέω, ρε Στυλάκη μου, τώρα κάνεις το star εδώ. Αυτό. Αλλά πίστεψε με, το κάνω πολύ καλύτερα από άλλους που έχω δει. Γιατί δεν εμπιστεύομαι τον εαυτό μου και να πω, εντάξει, μόνο θα πω και θα το κάνω. Και το παλεύω συνέχεια. Και έτσι δεν μπορεί να μην βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Βρελάκη. Θα το πάω και λίγο πιο παραπέρα, αν θέλεις. Είσαι ο Λάκης Γαβαλάς είναι ένα δημιούργημα του Απόστολου Γαβαλά, αν δεις τη μεγάλη εικόνα, έτσι κι αλλιώς. Α, έτσι ακριβώς. Εγώ έχω τον Απόστολο Γαβαλά σαν υπόσταση και παίζει και έχω βάλει το Λάκη να παίζει τους ρόλους για να τον ευχαριστεί. Μερικές φορές το δυσαρεστεί, άλλες τον χειροκροτεί, άλλες τον αποθεί. Αλλά κάτι του κάνει κάθε φορά. Κάτι του κάνει αυτόν τον Απόστολο και ο Απόστολος του λέει μετά, άντε ρε παιδί μου, εντάξει θα είμαι μαζί σου και θα το πάμε και το επόμενο βήμα. Έτσι. Αυτό απαιτεί ευφυΐα ή δύναμη περισσότερο? Είμαι ένας πολύ καλά μεγαλωμένος άνθρωπος. Ακόμη και στη φυλακή πρωταγωνίστησα στον εαυτό μου. Δηλαδή ο Απόστολος πάει φυλακή, αλλά έχει πάρει μαζί του το Λάκη που αυτό δεν του βγάζει όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Κάθε τόσο λοιπόν, όταν ο Απόστολος είχε αυτό το πρόβλημα και έλεγε γαμώτο, γιατί καταλήξαμε εδώ και τα λοιπά, ο Λάκης του έλεγε ναι, αλλά γιατί δεν χάρηκες ιδιαίτερα, όσο λυπάσαι ιδιαίτερα, όταν στις Κάνες περπάταγες στο κόκκινο χαλί και όλοι λέγανε φωτογραφίες, είναι αυτός και σε τύφλωναν τα φλάζ, ενώ δεν ήσουν τίποτα, αλλά είχες αυτή την υπόσταση που αυτή μπορεί να σε μπερδεύανε με κάποιον. Και μετά, ένα κανάλι μόνο, αν θέλει να σου κάνει μια συνέντευξη, βλέπει ποιος είσαι εσωτερικά. Και σε καλεί μετά σε όλα τα πάρτι. Γιατί σε καλεί όμως? Γιατί έχεις καλά γαλλικά που μιλάς, έχεις τη σούπερ τσάντα, το σούπερ ντύσιμο, τη σούπερ αλλιούρ και αυτά όλα είναι υλικά για να σε ενθέσει κάποιος κάπου. Εγώ δεν πήγα σε έναν ατζέντη στο Λος Άντζελες να με κάνει ηθοποιό ή τραγουδιστή ή χορευτή. Αν είχα πάει, μπορεί και να είχα πετύχει τότε, πριν 25-30 χρόνια. Και σήμερα να μην ήμουν εδώ και να μπορώ να εξυπηρετήσω το ελληνικό κοινό, να δει αυτόν τον Ζαζάνα πολύ. Έναν ρόλο θρυλικό, ναι. Έτσι, που πρέπει να σου πω, δεν ξέρω, λίγοι ίσως το γνωρίζουν, ήταν όνειρο ζωής να το κάνει ο Ροκ Χάτσον στο Broadway. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά ήταν όνειρο πολλών καλλιτεχνών διεθνώς. Όμως, στο λέω και να τριχιάζω, όπως ο Ούγκο Τονιάτσι έκανε το χέρι του έτσι όταν έκανε τον γκέι, το έχω δει χιλιάδες φορές, δεν θα το κάνει κανένας. Όλοι οι άλλοι είμαστε από μιμήσεις. Τώρα, στη νέα φάση των πραγμάτων, εγώ αν το έκανα και ήμουν producer, πάρε το Γαβαλά θα έπαιρνα. Γιατί μου έχουν πει ότι είναι υπάκος, ότι έχει ένα πακάρισμα από κάποια κουστούμια που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, από κάποιο αξεσουάρ και έχει μεγάλη φήμη σαν άνθρωπος και είναι και σταθερή η φήμη του. Άρα λοιπόν προκαλεί τα κανάλια το ένα το άλλο. Και εγώ
πλέον για να έρθουμε και σε μένα, γιατί είμαι και εγώ στη συνέντευξη, εδώ δεν είμαι. Γεια σα, είμαι ο Λάκης Καβαλάς και πρωταγωνιστός στο κλουβί με τις τρελές. Λοιπόν, όταν είπα θα το ξεκινήσω αυτό το πράγμα, είναι σαν να ξαναμπήκα, σου είπα και πάλι, σε μια σχολή. Και θα έμπαινα σε ένα διαγώνισμα στο τέλος τη σεζόν. Ξέρεις πόσο έτοιμος είμαι στο διαγώνισμα και στο λέω γιατί δεν θα έχω ούτε ένα σκονάκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν που σπουδάζει, που είναι μαθητής, να πάει στις εξετάσεις χωρίς σκονάκι. Έτσι. Δηλαδή έχω ένα σκονάκι, αλλά το έχω κάτω από τα τακούνια μου, τα δωδεκάποντα που φοράω στην αποθέωση. Τι σκονάκι είναι αυτό? Που λέει Λάκη, κοίτα ευθεία και περιστροφικά. Γιατί σε χειροκροτεί και ο δεξιά και ο αριστερά και ο μεσαίος και ο εξώστης και το υπόγειο. Ανοίξε όλος. Έτσι. Λάκη. Είδες πόσο είμαι ταπεινός, ε? Όχι, όχι, είμαι ταπεινός. Το μόνο που ζήτησα στην παραγωγή, και το λέω εσένα για να ξέρεις και να τα ακούσει ο Πειραιάς, είναι ότι ζήτησα να έχω μαζί μου έναν οριλά γιατρό. Για το τραγούδι της παράστασης? Όχι, βέβαια. Όχι. Γιατί μπορεί από το χειροκρότημα να κουφαθώ. Οπότε να μου φτιάξει το τύμπανο. Λάκη, σε Καβαλάς, πολύ αγαπήσαμε είναι εδώ. Λάκη, στην ουσία, είδες, θέλεις να είσαι σε όλα εντάξει. Έχω την αίσθηση ότι δεν σε ενδιαφέρει τόσο η αριστεία. Σαφώς, όσο η γνώση, όσο ακριβώς η κατάκτηση. Ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαι πάντοτε, ξέρεις, επειδή δεν θέλω να ιδρυματοποιούμε και δόξα τω Θεώ μου δίδεται η ευκαιρία, δηλαδή αν ήμουν μόνο στα ρούχα, μόνο στα καλλιτεχνικά, μόνο στα εμπορικά, θα έπλυτα τρελά. Δηλαδή θα είχα πιτηρίδα στο γκρί μου το σακάκι, θα είχα ξυλωμένες τα καλσόν μου, θα είχα ένα ντοσιέ το οποίο θα έχει παλιώσει για να μπορώ να εξυπηρετηθώ. Ενώ τώρα δεν ιδρυματοποιούμε, κάθε φορά είναι κάτι καινούριο. Και αυτό λοιπόν, ξέρεις τι ωραία που είναι το καινούριο, έτσι κάνεις αυτό, δηλαδή αγωνιάς αυτό, εκείνο το άλλο. Και ευτυχώς τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά, δηλαδή οι αποτυχίες που έχω κάνει στη ζωή μου είναι μόνο ερωτικές. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω η λέξη αποτυχία μου αρέσει, τη χαίρομαι. Δεν μπορεί να είναι πάντα όλα πετυχημένα στη ζωή. Έπαιξε πολύ ρόλο ο έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξαν ρόλο, χωρίς να σε ξέρω πρώτη φορά, σε συναντώ από κοντά, πιο πολύ τα άλλα πράγματα στη ζωή σου και έτσι, λίγο λιγότερο ο έρωτας. Έτσι. Ο έρωτας. Ο έρωτας αυτός ως καθεαυτός. Ναι. Αλλά έχω θαυμάσει, έχω γοητευτεί τόσο πολύ από φίλους, από πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω δύο φίλες μου κολλητές και κανένας εραστής τους, από ό,τι μου λένε, ή και ο σύζυγός τους μετά, δεν τους έχει φερθεί τόσο ωραία και αντρικά όσο εγώ, σε χιλιάδες πράγματα. Και εγώ έχω αφοσιωθεί πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή να έχεις μία σχέση μόνο σαν τη συνουσία, την ερωτική κτλ. Παρόλο που είναι πάρα πολύ σπουδαία, έτσι. Εγώ όμως δεν την έζησα πάρα πολύ έντονα όπως άλλα πράγματα στη ζωή μου, γιατί δεν υπήρχε καθοδηγητής και εγώ επειδή φοβάμαι, θέλω να έχω καθοδηγητή. Φυσικά στον έρωτα δεν υπάρχει. Τι, θα έρθω εγώ και θα σου πω, ξέρεις, είμαι ερωτευμένος με εκείνον ή με εκείνην και θα κάτσεις εσύ να μου πεις πράγματα. Αυτό πρέπει να το βγάλω εγώ και να το ξέρω εγώ. Έτσι λοιπόν έχει. Άρα λοιπόν αυτό το ωραίο μπουκλωτό αγοράκι που λέγεται έρος με το βέλος και τα λοιπά, τον έχω κάνει φίλο μου και του λέω εσύ, ας συλλακίες τώρα, πέτα το βέλος και πάμε να πιούμε ένα καφέ. Κατάλαβες? Είναι μια χαρά έτσι. Και έτσι με μια χαρά, ναι. Λάκη, μέχρι τώρα το ένστικτο ήταν αυτό που σε καθοδήγησε πιο πολύ, η γνώση. Η γνώση. Δηλαδή το ένστικτο είναι το εναρκτήριο του ελαττήριου, αλλά το ελαττήριο χτίζεται για να μπορεί να κάνει αυτή τη σύσπαση μέσω της περιστροφής της γνώσης. Και έτσι μόνο. Δηλαδή, εγώ δεν δικαιολογώ το ελαττήριο που κάθεσαι και σε εκτινάσει και χάνεις την ισορροπία σου. Γιατί ξέρεις, όταν γίνει σπήρα-σπήρα, το ελαττήριο ξέρεις και την υπόστασή του και πόσο μπορεί να ταλαντευτεί. Εγώ είμαι έτσι. Δηλαδή, η γνώση είναι αυτή που με κάνει. Και πίστεψε με αυτόν τον καιρό, γιατί έχω να κάνω και με τα ρούχα και τα καλλιτεχνικά και να κρίνω και να κάνω τα νέα δεδομένα. Μελετάω όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Όπου είμαι, θα μελετήσω. Θα πω. Δεν λέω κάτι που να μην. Και γι' αυτό το λόγο. Σου λέω τώρα ότι έχω φωτογραφίες στο Instagram, θα δεις το πριν, δηλαδή εγώ πριν ένα χρόνο και τώρα το έχει κάνει ο Dior αυτό το πράγμα. Εγώ πριν δύο χρόνια και τώρα το έχει κάνει η Vivienne Westwood. Γιατί ζούμε στο ίδιο σύμπαν με αυτούς τους ανθρώπους. Διαβάζουμε τα ίδια πράγματα, τα ερεθίσματα. Ξέρω ήδη τι θα γίνει το 2023 στη μόδα, γιατί τα μελετάω. Λέω, τι γίνεται, βγήκαν καινούριες μηχανές ραψίματος. Άρα αυτοί θα δεις ότι θα πάνε σε αυτό και αυτό το ύφασμα. Βγήκαν αυτό το στυλ για υλικό για τα καπέλα. Θα κάνουν σε αυτό το στυλ τα καπέλα. Ανήκω σε αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Μου περιγράφεις έναν άνθρωπο που πολύ απλά δεν φοβάται να ζει. Αυτό.
Δεν φοβάμαι Ναζί, ούτε αυτοκράτορες, ούτε τίποτα. Οι Ναζί είναι Γερμανοί. Εγώ είμαι Γερμανός στο χαρακτήρα μου. Ναι. Πάρα πολύ Γερμανός. Δηλαδή είμαι πολύ πειθαρχημένος. Θα σου το πούνε και αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Έρχομαι πρώτος στις πρόβες μου, φεύγω τελευταίος. Θέλω να τα κάνω ωραία, να έχουμε μία σύμπνοια όλοι μαζί. Αλλά απ' την άλλη μεριά φυσικά. Θα πρέπει και να δείξω αυτό που είμαι. Δηλαδή να βάλω το καπέλο μου, τα παπούτσια μου, τα ρούχα μου. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς θα ήμουν εγκλωβισμένος στη δουλειά και μόνο. Έτσι. Ναι. Άρα δεν φοβάσαι τη ζωή. Σ' αρέσει, την απολαμβάνεις τη ζωή, την αγαπάς τη ζωή. Εννοείται. Την αγαπάω και πιστεύω ότι μέσα από αυτά όλα που έχω τραβήξει και έχω περάσει, μπορώ να μεταδώσω αισιοδοξία στους ανθρώπους. Και αν δεν είσαι μαζί τους και δεν ζεις ανάμεσά τους, δεν τους τη δίνεις. Θα σου κάνω τώρα μια προσωπική κατάθεση. Ένας εφιάλτης δικός μου, Λάκη, είναι αυτό που πέρασες εσύ. Ναι. Το να οδηγηθώ κάποια στιγμή στη φυλακή. Ναι. Θέλω λίγο, τι δύναμη επιστράτευσες εκείνη τη στιγμή, πέραν του Λάκη που μου είπες. Γιατί εκεί πρέπει να επιστρατεύσεις, φαντάζομαι, θηριώδη δύναμη. Έχω φύγει από το Γενέβη με χιόνια να διασχίσω τα λευκά βουνά, το Mont Blanc που λέμε, για να έρθω στο Μιλάνο να κάνω ένα χορευτικό το βράδυ, γιατί ήμουν σε ένα μπαλέτο, σε ένα σοου και έπρεπε να κάνω το βράδυ το χορευτικό. Δεν είχα λυσίδες, αλλά δεν ήξερα πώς μπαίνουν οι λυσίδες σε αυτό το κινητό. Να σταματήσεις κάπου εκεί πέρα δεν γίνεται. Παίρνω λοιπόν τον δεξί τροχό ενός κάμιον που ήταν μπροστά μου, ενός φορτηγού, μπαίνω εκεί μέσα, οπότε οι δεξιές ρόδες ήταν ασφαλείς. Φτάνω το βράδυ, κάνω το σοκ και μετά κλαίω 2 ώρες από το σοκ που είχα πάθει, που τα έκανα και τα κατάφερα όλα. Και τέτοια έχω να σου πω δεκάδες χιλιάδες πράγματα. Εγώ εκεί εγκλωβίστηκα, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, για κάποιες ώρες, χωρίς οξυγόνο, γιατί δεν μπορούσα να τα ανοίξω, να πάρω αέρα κτλ. Και να φτάσω στον προορισμό μου και να δείξω ότι είμαι σούπερ και ότι είμαι star στα δικά μου δεδομένα. Πιστεύω ότι το κατάλαβα κι άλλο, γιατί όντως πήγε, ήταν πετυχημένο κτλ. Τέτοια έχω πολλά περιστατικά. Αυτά με είχαν φτιάξει έτσι, μου είχαν χτίσει στο να αντιμετωπίζω πάντα τα προβλήματά μου. Δεν, για μένα το θέμα ήταν η ταπείνωση. Αυτό ναι, το αισθάνθηκα. Το πρώτο τρίμηνο. Μετά είπα, Λάκη μου, αυτό είναι το δικό σου καινούριο σενάριο. Σε αυτό επάνω θα ακολουθήσεις. Φυλακή, φυλακή. Okay. Τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή να πεθάνεις και να πετάξεις όλα αυτά που έχεις ζήσει μέχρι τώρα και που έχεις δημιουργήσει. Όχι. Εντάξει, θεωρήσαν ότι αυτή είναι η τιμωρία σου. Έχεις κάνει κάτι κακό εσύ. Θεωρείς πως όχι. Θα το δείξει η πορεία και η συνέχεια. Και έτσι λοιπόν αντλούσα δύναμη από τα αποθηκευμένα είτε προβλήματα είτε χαρές που είχα στο παρελθόν. Δηλαδή δεν, σε κάθε μου πρόβλημα αλλά και σε κάθε μου χαρά φέρνω το γύρω-γύρω που έχει συμβεί. Δηλαδή μπορώ να το ξεχάσω. Και δόξα τω Θεώ, είτε γιατί αντιμετώπισα τα προβλήματά μου πριν τη φυλακή καλά. Και τις επιτυχίες μου επίσης καλά. Δεν καβαλήθηκα, δεν έκανα τρέλες, δεν κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Όλα αυτά τα έχω μαζί μου. Δεν είναι ότι αφήνω αυτό και λέω, α, τώρα έχουμε κεφάλαιο θλίψη και απαξίωση. Όχι. Λέω, θλίψη, έλα εδώ, πάρε αυτό το σημείο. Επιτυχία, έλα εδώ. Υπομονή, έλα εδώ. Θράσωσα, έλα εδώ. Θάρρος, έλα εδώ. Και τα παίρνω όλα μαζί μου. Εμείς μπήκαμε όλοι μαζί στη φυλακή. Δεν μπήκα μόνο εγώ με θλίψη. Αυτό. Και όλα αυτά σιγά σιγά κάθε μέρα παίρνουν και το μερίδιό τους. Έχεις φοβηθεί, φοβάσαι πραγματικά, αλλά να φοβηθείς κάτι πραγματικά στη ζωή σου. Κοίταξε, εγώ φοβάμαι τα ηλεκτρικά είδη και τέτοια πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, φοβάμαι πως ξέχασα ένα φως ανοιχτό, ένα κάτι, φοβάμαι να οδηγήσω πλέον όταν βρέχει πολύ και φοβάμαι ότι κλειστρέται αυτό το αυτοκίνητο παρόλο που μπορεί να έχει καινούρια λάστιγα. Άρα λοιπόν αμφισβητώ την ακαιρεότητα. Αυτό ναι, συμβαίνει, μου συμβαίνει. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Να φοβηθώ τι άλλο. Δηλαδή, τη στιγμή όταν είσαι υπάκος άνθρωπος και σου λένε, ρε φίλε, τώρα τι θες να παραστήσεις. Και του λέω, καλά, εντάξει, εγώ νόμιζα έτσι ότι είναι. Πώς το βλέπεις, εγώ είμαι υπέρ της γνώμης ότι λες τον άλλον, αυτό είναι λάθος. Και ειδικά οι γονείς. Αν δεν πεις στο παιδί 2 εναλλακτικές του σωστού, μην το πεις ότι αυτό είναι λάθος. Γιατί αυτό είναι το σημερινό bullying που λέμε. Γιατί όλοι μάθαμε το bullying και ξεχάσαμε το bully. Που ο bully ήταν μια χαρά και δεν έκανε και bullying ο βλάκας. Δεν μου λες, μήπως το έχουμε παρακάνει. Τώρα με όλο αυτό το political correct. Ναι. Που ξέρουμε το bullying.
Ναι. Και με το political correct. Φοβόμαστε να κάνουμε λίγο χιούμορ. Λίγο δεν το έχουμε παρατραβήξει, Λάκη. Μην με βάζεις το πληθυντικό σε τέτοιες ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Ως κοινωνία, αυτό εννοώ. Γιατί μου έδωσε τώρα το έναυσμα. Έχουμε 15 κάμερες γύρω μας και δεν γελάει κανείς. Μήπως πρέπει να το πάμε λίγο πιο κωμικά το θέμα. Άρα συμφωνείς μαζί. Βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι. Θέλεις να έρθουμε και στο ρόλο αυτό καθ' αυτό. Γιατί είναι ένας ρόλος, πέρα από που κουβαλάει όλο αυτό το παρελθόν, είναι και ένας ρόλος με ένα μήνυμα. Βέβαια. Σίγουρα. Το μήνυμα είναι ότι η σχέση των ανθρώπων, ακόμη και της οικογενείας, πρέπει να είναι αρμονικές. Δεν ξέρω από τις δύο οικογένειες που βλέπεις αυτό το έργο, ποια είναι η πιο νορμάλ. Η οικογένεια που είναι δύο γκέι άνθρωποι και έχουν υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο ένα παιδί, το οποίο το έκανε ο ένας από τους δύο με μία ξεπέτα, αλλά το αγαπάει, το μεγαλώνει με πολύ αγάπη και πολύ κόπο, ή η οικογένεια της κοπέλας, η οποία είναι ένας πολιτικός άνδρας, ο οποίος είναι ένας τύραννος στην οικογένεια μέσα και νομίζω ότι είναι μόνο αυτός και όχι άλλος. Ποια κοινωνία θέλουμε από τις δύο? Αυτό θα δείξει το έργο. Πώς συγκινείται ένα άτομο όταν έχει ζήσει επαγγελματικά αλλά και ερωτικά μαζί 20 και χρόνια? Θα το δούμε. Τι συμβαίνει στο ενδιάμεσο? Ποιοι αστάθμητοι παράγοντες μπορεί να τους χαλάσει κάποια αρμονία? Άρα λοιπόν, πόσο σπουδαίνει η αρμονία μέσα σε ένα ζευγάρι? Πόσο ο καθένας θέλει να μπει σε ένα κλουβί με τις τρελές, έστω για λίγο χρονικό διάστημα? Ή ποιος δεν αισθάνεται ότι είναι μέσα σε ένα κλουβί με τις τρελές? Το έργο αυτό αποδεικνύει ότι και τότε που έγινε, πριν 30 χρόνια και σήμερα, ο κόσμος είναι έτσι ο ίδιος. Αυτό δεν είναι και πολύ αισιόδοξο. Θα μου επιτρέψεις να σου πω αν το δεις. Ναι, μπορεί να μην είναι αισιόδοξο, αλλά έχεις επιλογές. Εκεί σου το δείχνει. Μπορεί να σου δώσει ένα μήνυμα και να σου πει: «Ωχ, γιατί είμαι έτσι, γιατί φωνάζω στο παιδί μου, μήπως δεν πρέπει να το κάνω έτσι, γιατί το αποτέλεσμα τελικά είναι αυτό». Ή αν είναι δύο γκέι άνθρωποι και αγαπιούνται, γιατί όχι, όπως το έργο που μου λέει ο σύντροφός μου ότι όχι, ας τις βλακίες, μπορεί να μην βλέπεσαι πλέον, να μην θέλει να σε βλέπει κανένας, και είναι η μόνη αλήθεια που λέει στο έργο, γιατί δεν βλέπουμε, αλλά μαζί θα πεθάνουμε. Έλα στο δικό μου τον τάφο, να πάμε να θαυτούμε μαζί. Αυτό εξουδετερώνει το τι φίλο είσαι και τι συμβαίνει. Δείχνει την απόλυτη αγάπη, τη συμπόνια, τη στοργή και φυσικά την ανθρώπινη πλευρά του γένους, είτε είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο. Αυτά τα λόγια του συντρόφου σου πάνω στη σκηνή, θα ήθελες να τα ακούσεις στην πραγματικότητα? Θα ήσουν έτοιμος να εγκαταλείψεις όλα για αυτά τα λόγια? Θα σου πω την πραγματική αλήθεια. Κάθε μέρα που περνάει μετά τα 50 μου, που συμπληρώσω το μισό αιώνα της ζωής μου, θεωρώ ότι πρέπει να με πνώμουν και είμαι έτοιμος να φύγω την άλλη μέρα από τη ζωή. Πραγματικά, έχω ζήσει τόσο υπέροχα και έντονα, έχω πειθαρχήσει σε πράγματα, δεν έχω πάρει ποτέ drugs, δεν πίνω, δεν καπνίζω, κάνω τις γυμναστικές μου. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει σεβαστεί πολύ τον εαυτό του και γι' αυτό είχε και φοβερές απολαβές. Ήμουν από τότε χορτασμένο. Πόσο μάλλον τώρα, μετά από 18 χρόνια από αυτό που σου λέω, τι μπορώ να πω? Στη γονείς μου πέθανε νέοι, ο πατέρας μου πέθανε 67, η μητέρα μου 71. Και αισθάνομαι ότι είμαι σε μια υπέροχη φάση και ένα πολύ ωραίο ορίζοντα της ζωής μου. Έχω περάσει πολύ ωραία. Είμαι ευγνώμων και δεν με πειράζει. Αύριο, ναι, μπορεί να μην αρέσω. Αλλά να σου πω, επειδή και αυτό είναι ρόλος, θα μου λένε «είσαι χάλια» και τέτοια, και μου το έχω πει πολλές φορές, «είσαι χάλια», και εγώ λέω «εντάξει, καλή ρόλος είναι, θα γίνουμε καλύτεροι, okay». Πάω λοιπόν στην εκκλησία, κάθομαι στο παγκάρι, αισθάνομαι τα λιμπάνια και τα τέτοια του Άγιου Διονύση που είναι και δίπλα μου, και εκεί αισθάνομαι ένας Άγιος άνθρωπος, πίστεψέ με. Σε πιστεύω. Έτσι. Και το απολαμβάνω και μου παίρνει μια μπαλάντζα. Κατάλαβες? Γιατί λέω τελικά τι είναι ο άνθρωπος στη ζωή του? Ένα μπαστούνι όσο περνάει ο καιρός και στηρίζεται από κάπου. Αυτό λέγεται ή μπαστούνι ή σύντροφος ή κάποια ψευδαίσθηση ότι σε ακούει ο Θεός, που είναι πολύ ωραία ψευδαίσθηση όμως, και σε ζαλίζει το λιβάνι και τελειώνεις. Είναι υπέροχο. Άρα μου λες στην ουσία ότι δεν σε φοβίζει ο θάνατος? Όχι. Καθόλου. Ούτε ο δικός μου, ούτε των άλλων. Αυτών που δεν με αγαπούν. Αυτοί που με αγαπούν. Αυτοί που με αγαπούν πρέπει να πεθαίνουν για μένα κάθε μέρα. Λάκη, κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί θέλω να μιλάω μαζί σου ώρες. Ποια είναι εκείνη η πράξη, ποια είναι μάλλον η πράξη εκείνη που θα ήθελες πάρα πολύ να κάνεις και δεν έχεις κάνει ακόμα?
μια πράξη. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, όταν βγήκα από τη φυλακή, είπα ότι ήθελα να κάνω ένα μονόλογο. Γιατί όλοι μου λέγανε, ξέρεις, με πλησιάσαν για βιβλία, για εκείνο και το άλλο. Παιδιά, τι θα ήθελα να κάνω, να είμαι σε ένα μικρό θέατρο, να κάνω ένα μονόλογο, ο οποίος θα έχει ένα καρτοτηλέφωνο και εκεί θα απαντούσα και όλοι μου ζητάγανε το Λάκη Καβαλά. Τον πήραν διάφοροι να δούνε που είναι μέσα στη φυλακή. Πράγμα που δεν έγινε εκεί, γιατί δεν μπορούσε. Και ο ένας μου έλεγε, σε θυμάμαι τότε που ήσουν εκεί. Άρα λοιπόν έχει στιγμιότυπο από τη ζωή μου εκεί. Εγώ βέβαια είχα βγει και ήμουν 64, γιατί τότε βγήκα από τη φυλακή. Όχι, 62 ήμουν τότε. Και είμαι 62 χρονών, αλλά 62 κανονικό, όχι το μπερδεμένο. Ξέρεις, πιο γέρος, πιο παρατημένος, γιατί είναι το πρόβλημα. Και σιγά σιγά πάω πίσω και έρχομαι στα 21 μου, όταν ερωτευόμαστε εγώ με μια γυναίκα και ζούμε 9 χρόνια μαζί, η οποία μου λέει θα πάρουμε αυτόματο αυτοκίνητο, γιατί όταν ταξιδεύουμε δεν θέλω να βάζει ταχύτητες και να χάνω το χέρι σου, θέλω να το κρατάω συνέχεια. Και αυτά όλα με έκαναν και εγκλωβίστηκα υπέροχα σε αυτό το κλουβί που λέγεται ερωτική ζωή με μια γυναίκα. Και μετά σιγά σιγά θα πήγαινα λοιπόν πίσω και θα τελείωνα σε ένα pole dance. Εγώ με ένα ολόσωμο καλσόν, ξέρεις έτσι. Δόξα τω Θεώ, τότε είχα κιόλας και το σώμα σου, βγήκα 68 κιλά, ήμουν στο αντίθετο. Οπότε αυτό θα ήταν που θα μου άρεσε να είχα κάνει και δεν το έχω κάνει. Ό,τι άλλο προέκυψε στη ζωή μου, καλώς ήρθε, καλώς το δέχτηκα και καλώς το διεκπεραίωσα. Κοίτα τώρα, όλο θέλω να... Διεκπεραίωσα, μεγάλη λέξη. Πολύ μεγάλη. Απλά, μου λες ατάκες και θέλω να σε ρωτάω και άλλα πράγματα. Κάπως έτσι ονειρεύεσαι, δηλαδή το τέλος, σαν ένα χορό. Κοίταξε, όταν πάω στην εκκλησία, αλήθεια σου λέω, πηγαίνω και λέω... Έτσι θέλω να ψάλουν εδώ πέρα ωραία, φοβερά, να βάλουν όλοι αυτοί οι παπάδες τα βραδινά τους, τα σκύπτρα τους, τα τέτοια λιμάνια παντού, χαμός. Και μόλις βγαίνω για να με χαιρετήσουν από τον Άγιο Διονύση, γιατί είμαι δίπλα και οπότε ξέρεις, θα με πάνω, με βάλουν δίπλα, με τα πόδια θα πάνε κιόλας, δεν χρειάζεται ούτε καν νεκροφόρες. Λοιπόν, γιατί μετά θα καώ, δεν θέλω να πάω σε νεκροταφείο. Ναι, θα κάνω. Από άποψη. Από άποψη κανονικά έτσι θέλω. Δηλαδή αυτό το πράγμα, σε βάζουν στους τάφους, κλαίνε οι άνθρωποι σου και εκείνο και το άλλο δεν μου αρέσει καθόλου. Και βγαίνοντας λοιπόν από την εκκλησία, υπάρχουν δύο μπάντες, η μία είναι ελληνική και η άλλη είναι διεθνής και με αποχαιρετάνε έτσι. Αυτό θα ήθελα. Λάκη, θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπες πριν... Και ο γιατρός εκεί, ο Ριλά, για να δούμε για το χειροκρότημα, να μου χτυπάει την κάσα και να μου λέει, ξέρεις. Είδες το χειροκρότημα, πάλι στο χειροκρότημα γυρνάς. Αγάπη. Συγγνώμη, αν δεν έχεις ένα όραμα και ένα στόχο, δεν γίνεται. Στη ζωή, στη δική μου, είναι το χειροκρότημα του μαθητή, το χειροκρότημα της μοδίστρας. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί πριν έρθω εδώ να κάνουμε τη συνέντευξη, είχα δύο μοδίστρες και μία κυρία που μου παράγει τα ρούχα. Και συγκινήθηκε πάλι, που την ξέρω 30 χρόνια. Λέει, βρε παιδί μου, πώς τα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα. Λέω, όλοι τα σκέφτονται. Κανένας δεν τα τολμάει. Εγώ τολμάω. Αυτό είναι το θέμα το δικό μου. Άρα η τόλμη είναι το σημαντικότερο, η σημαντικότερος οδηγός στη ζωή, ε? Η τόλμη και αν γίνει σύριαλ και η γοητεία. Τόλμη και γοητεία. Τα διαθέτεις και τα δύο, Λάκη. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σου κάτι. Ρωτώντας σε κάτι. Είπες πριν και έτσι με έκανε να γνωρίσω το χρυσό κλουβί του έρωτα σε σχέση με μια γυναίκα. Θεωρείς ότι είναι κλουβί η ερωτική σχέση με μια γυναίκα, είναι πιο ελεύθερη με έναν άντρα? Κοίταξε να δεις, τα φτερά του ανθρώπου κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν σε ένα κλουβί και να ξεκουράζεται. Δεν μπορεί να πετάει συνέχεια από εδώ και από εκεί. Άρα λοιπόν γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το κλουβί με τις τρελές, οι οποίες τελικά γίνονται το κλουβί με τις σοφές στο τέλος. Γιατί υπάρχει πολύ σοφία και φιλοσοφία σε αυτό το έργο και θέλω με την ευκαιρία να δώσω, αν και δεν υπάρχουν πια στη ζωή, συγχαρητήρια σε ανθρώπους που τόλμησαν να κάνουν σφαιρικά τη ζωή ανθρώπων και συνανθρώπων. Γιατί σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει ούτε μία διαδήλωση, παρά μόνο η μεταξύ τους κάποια κόντρα. Υπάρχει ένα συμφέρον που έχει έναν κοινό όμως στόχο στο να δώσουν στον κόσμο μια χαρά, κάνοντας όλο αυτό το drag queen show. Και έβαλε αυτός ο συγγραφέας το drag queen show, γιατί μόνο εκεί απελευθερώνονται οι άνθρωποι που φοράνε φτερά. Γιατί σε αυτό το show, το drag queen, τα μισά είναι κορίτσια, δεν είναι αγόρια. Ναι. Οπότε λοιπόν και συμπεριφέρονται σαν drag queen. Αυτό νομίζω δεν είναι ότι δικαιολογώ το γένος ή κάτι, αλλά λέω είναι υπέροχο που συνυπάρχει αυτό το πράγμα. Τα φτερά, το glitter, όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας.
Όχι με αυτόν τον τρόπο μόνο, εγώ το λέω και αλληγορικά. Γκλίτερ παίρνει ο άνθρωπος με το να είναι καλός ψαράς στον Πειραιά, να πάει στη Φρεατίδα, στην Καστέλα, να πάει ψαρέψει και να φέρει ένα πανέρι με ψάρια στη σύντροφό του και αυτή τα τηγανίζει και είναι υπέροχα. Ο άλλος έχει μια σύντροφο η οποία τη λέει αγάπη μου σου πήρε ένα καγιέν, αυτός πήρε τα πουρα, αυτή πήρε τον μπάρμαν και τελείωσε το θέμα, κατάλαβες. Πες μου μια εικόνα. Μα πόσα στοιχεία σου έχω δώσει αυτή την τέτοια. Καλά είσαι, δεν υπάρχει. Τι θα κόψεις και τι θα αφήσεις. Δεν κόβω. Ο Γαβαλάς δεν κόβεται. Ξαναπάμε. Ο Γαβαλάς δεν κόβεται. Λάκη, πες μου ένα στιγμιότυπο. Γέλασε η τρία κάμερα. Γέλασε η τρία κάμερα. Πες μου ένα κομμάτι του Πειραιά που σου έχει λείψει ή κάτι που θα ήθελες να κάνεις στον Πειραιά και σου έχει λείψει πολύ και θα ήθελες να το κάνεις. Μου έχουν λείψει οι δάσκαλοι μου, οι καθηγητές μου, οι οποίοι επειδή ήμουν ζυζάνιο πολύ, τι έκανα λοιπόν, αυτοί κάθε τόσο έκανα. Τι είπα τώρα, για να το επαναλάβω. Εγώ τι έκανα λοιπόν, έκανα ότι δεν, άκουγα τι έλεγε. Είχα διαβάσει το θέμα και ήξερα πώς θα εξελιχθεί αυτό το κεφάλαιο που είχαμε να εξελίξουμε τις επόμενες τρεις μέρες. Λοιπόν, έκανα ότι μίλαγα με το συμμαθητή μου και μου λέει ο Φρέρ Πολ, Γαβαλά, τι είπα τώρα. Και έλεγα, κοιτάξτε. Εγώ θεωρώ ότι είστε καταπληκτικός, γιατί εχθές ξεκινήσατε και φοβόμουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κεφάλαιο αυτό που θα πούμε, γιατί ξεκινήσατε ότι ο Ηρόδοτος ήταν αυτό και εκείνο και το άλλο και πέρασε από εκεί. Σήμερα το εξελίξατε υπέροχα και έτσι είμαι χαρούμενος που ξέρω και το αυριανό που ο Ηρόδοτος τελικά θα πάει να φάει με τους φίλους του εκεί. Και αυτός έμενε άναυδος. Τα παιδιά γελάγανε και έκανε σταματήστε ξανά και ήταν η σούπερ κίνηση. Και εγώ έκανα το άξιον μου εκεί πέρα φοβερό. Γιατί γεννήθηκα έτσι, να προκαλώ λίγο τον κόσμο, αλλά αυτό το έκανα για να σπάσει και η μονοτονία αυτή της αυστηράδας των καθηγητών. Για να το κάνω όμως είχα μελετήσει το θέμα και το έκανα οργανωμένο το έγκλημα. Είναι αυτό που σου λέω, ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου ονειρεύτηκες το Λάκη Γαβαλά και τον υλοποίησες. Ναι, αυτό ακριβώς. Μπράβο Απόστολε, πολύ καλά έκανες, συγχαρητήρια. Είσαι 1,80 άνθρωπος και μοιάζεις άλλες φορές με 0,50 εκατοστά γιατί είσαι βρέφος και άλλες φορές 3,5 μέτρα γιατί είσαι στήλος της ΔΕΗ και εκπέμπεις ηλεκτρισμό. Λάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Πραγματικά ήταν χαρά που σε γνώρισα και τα είπαμε έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ο Πειραιάς να είναι πάντα όπως το αρμόζει. Ένα λιμάνι με όλες τις έννοιες του λιμανιού. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.